βρήκα ένα κλεισάκι Άγιο Χαράλαμπο και έκατσα εδώ με τις ώρες. Του είπα για όλους σας και κυρίως για αυτούς που αυτές τις μέρες συνεχίζουν να ανεβαίνουν τις ανηφόρες με τον κορονοϊό ή με άλλες αρρώστιες. Να ξέρετε ότι στον Άγιο Χαράλαμπο τους λέω πολλά και ο Άγιος Χαράλαμπος τον διακονούμε εκεί και τον υπηρετούμε στο εκκλησάκι του, στο χωριό του που είμαι εφημέριος. Εδώ είναι άλλη εκκλησία όμως, γι' αυτό και κάθισα εδώ. Έτσι να του λέμε, να λέμε στους Αγίους, να μιλάμε στους Αγίους, να μιλάμε. Μη κουραζόμαστε να μιλάμε στους Αγίους. Και λέγει ο Γεροπαΐσιος, πρώτα να μιλάμε για τους άλλους, στο τέλος για μας. Και αν δεν προλάβουμε να μιλήσουμε για μας, να ξέρετε κάτι, οι Άγιοι θα μας δώσουν και μας. Αλλά αν μιλήσουμε πρώτα για μας και ξεχάσουμε για τους άλλους και δεν προλάβουμε τους άλλους, δεν θα δώσουν και σε εμάς, δεν θα δώσουν σε κανένα. Η προσευχή λοιπόν να είναι για όλους τους ανθρώπους. Άντε μωρέ παπούλη, διώξε αυτό το κακό. Και έχουμε και αυτούς που τους αγαπάμε πολύ μωρέ και παιδεύονται με τον κορονοϊό. Άντε ρε παπούλη, βόηθα τους, βόηθα και τους γιατρούς, βόηθα και τους νοσηλευτές. Στήριξε και τους ανθρώπους που έχουν δικούς τους και υποφέρουν και πονάνε. Άντε βρε παπούλη, εσύ που είσαι ο καλύτερος Άγιος, ο καλύτερος παπούλης. Ναι, άντε μαζί σας ο Άγιος Χαράλαμπος. Ναι, διώχνει καρκίνους, διώχνει λοιμούς, διώχνει πολλές αρρώστιες ο Άγιος. Ναι.